Δείτε πρώτοι από όλους τα νέα επεισόδια Άκατα Μάκατα στο σπίτι αποκλειστικά στο Zuzunia TV Plus. Μπείτε τώρα στο www.zuzunia.tv και δοκιμάστε δωρεάν για 30 ημέρες. Καλημέρα, Λυκούργο! Γεια σου, Ακαντού! Τι κάνεις, πώς είσαι? Αχ, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι κεφάτη, ρεξάτη και φρέσκια, φρέσκια. Σε βλέπω, σε βλέπω. Ακαντού, να σε ρωτήσω λίγο. Χθες, πώς κατάφερες να παίξεις επιτραπέζιο μόνη σου? Άμα δεν έπαιξα μόνη μου, έπαιξα με τη Ρόζη. Έκανα άκατα μάκατα σου κουτουμπέ και παίξαμε μαζί φιδάκι. Α, έκανες άκατα μάκατα σου κουτουμπέ. Έτσι εξηγείται, γιατί εγώ έπαιξα μόνος μου, δηλαδή ολομόναχος. Και μάλιστα σκάκι. Αλήθεια? Και πώς το έκανες αυτό? Πώς το έκανα? Λοιπόν, θα σου κάνω μια επίδειξη. Δες, κοίτα. Λυκούργο, είσαι πάρα πολύ έξυπνος. Με έχεις στριμώξει με αυτή σου την κίνηση. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, Λυκούργο. Να σε στριμώξω στη γωνία. Τι θα κάνω λοιπόν? Πώς θα σε κερδίσω? Χα! Ό,τι και να κάνεις, είσαι τελειωμένος. Σε τρεις κινήσεις θα σε έχω κερδίσει. Μία, δύο, τρεις, ρουά, ματ. Και κάπως έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Και να σε ρωτήσω, ποιος κέρδισε? Ωχ, σιγά τώρα. Ποιος κέρδισε? Μα ποιος άλλος, Ακαντού? Εγώ, αφού σου είπα. Μου έκανα ρουά, ματ. Μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν, τι λες, πάμε να δούμε τώρα τις ζωγραφιές των παιδιών. Ναι, αλλά πριν δούμε τις ζωγραφιές, να πούμε στα παιδιά το νέο τρόπο με τον οποίο μπορούν να μας στέλνουν ζωγραφιές, κατασκευές, βίντεο, φωτογραφίες, ποίηματα και ό,τι άλλο θέλουν να μας στείλουν. Α, για ναι, πες. Ναι, μέσω της καινούργιας ειδικής ιστοσελίδας που φτιάξαμε. Ακριβώς! Μπαίνετε λοιπόν στο you.zuzunia.tv και ανεβάζετε ό,τι θέλετε εκεί! Έλα, Λυκούργο, μπες στο site να τις δούμε! Οκ, μπαίνω. Α, η πρώτη ζωγραφιά είναι από τη φίλη μας την Ειρήνη! Ένα ωραίο πασχαλιάτικο καλάθι και μία μπάλα ποδοσφαίρου δίπλα. Κοίτα, είμαι κρυμμένη πίσω από τα πασχαλινά αυγά, Λυκούργο! Σε είδα! Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Πολύ ωραία ζωγραφιά. Η επόμενη ζωγραφιά είναι από τη φίλη μας την Εμμανουέλα. Όπου βλέπω τα σπίτια μας. Εσύ είσαι από τη δική σου μεριά. Εγώ είμαι από τη δική μου μεριά και με έχει κάνει και πολύ ωραίο με μουσια και γένια. Και στη μέση, ποια είναι? Η Εμμανουέλα κάθεται δίπλα στη μιλίτσα μας. Σε ευχαριστούμε! Λοιπόν, η επόμενη ζωγραφιά είναι της Αγγελικής. Και αν βλέπω καλά, είναι ένα λουλούδι. Ναι, είναι σκίτσο με μολύβι και είναι ένα μεγάλο ολαντισμένο λουλούδι. Καταπληκτική ζωγραφιά. Σε ευχαριστούμε, Αγγελική. Η επόμενη ζωγραφιά είναι της Μελίνας. Πω, χρώμα! Τι γίνεται εδώ! Πολύ χρώμα και cupcakes και τσαγέρες. Τι, ο χαμός! Ναι! Πολύ φαντασία! Είναι ένας κόσμος μαγικός με ζαχαρωτά, με φλιτζάνια, με τσαγιέρες, με cupcakes, με donuts και πολύ πολύ έντονη νερομπογιά! Σε ευχαριστούμε, Μελίνα! Ακαντού, τι φοβερή ζωγραφιά είναι αυτή! Εδώ βλέπεις τι κάνουμε! Παίζουμε bowling! Πω, μου έχει λείψει να παίζω bowling! Να παίρνω την μπάλα, να βάζω μέσα στα δάχτυλα την μπάλα, να παίρνω τα βήματα και... να δίνω και τα φάλτσα και πάω να χτυπάω τις κορίνες. Να σου πω. Έλα. Δεν θες να σου θυμίσω ποιος κέρδισε την προηγούμενη φορά που παίξαμε, την τελευταία φορά που παίξαμε bowling? Εντάξει, Ακαντού, καμιά φορά υπάρχει και η τύχη του πρωτάρι. Αχ, ανυπομονώ να παίξουμε ξανά. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Η επόμενη ζωγραφιά είναι της Έλενας. Ναι, για οι επόμενες δύο είναι από την Έλενα και την Βεργινία. Είναι δύο αδερφούλες. Η πρώτη ζωγραφιά είναι της Έλενας. Βεβαίως, και βλέπω ένα πολύ μεγάλο σπίτι με ωραίες κουρτίνες και παράθυρα και απ' έξω ένα αυτοκίνητο και μία γάτα. Ναι, νομίζω ότι είναι μία φανταστική, πολύχρωμη πολυκατοικία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Και η επόμενη ζωγραφία είναι της Βεργινίας, της μικρούλας αδερφής της Έλενας. Έχει ζωγραφίσει εσένα και εμένα από ό,τι βλέπω. Και πάρα πολύ ωραία. Έχω ωραία μαλλιά εγώ εδώ. Σας ευχαριστούμε, κορίτσια. Λοιπόν, η επόμενη ζωγραφιά είναι τα δύο μας σπίτια. Ακαντού, μισό λεπτάκι. Τι εποχή είχαμε μόλις τώρα που πέρασε? Πάσχα, σωστά? Ναι.
Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Η Παναγιώτα μας έστειλε μία χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά. Γιατί είναι από το αγαπημένο της χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Μπορείτε να στέλνετε το Πάσχα τα Χριστούγεννα, μπορείτε να στέλνετε τα Χριστούγεννα τις Απόκριες και να στέλνετε το χειμώνα ζωγραφιές για καλοκαίρι. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ό,τι θέλετε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτα, για την όμορφη ζωγραφιά σου. Λοιπόν, μετά έχω μια κατασκευή πάρα πολύ ωραία της Ελενίτσας. Εδώ βλέπω ένα κοτοπουλάκι, σωστά? Ναι, ναι, είναι μια κάρτα που έχει ένα κοτοπουλάκι που ξεπετάγεται. Ευχαριστούμε, Ελενίτσα! Άλλα δύο αδερφάκια μας έστειλαν τις ζωγραφιές τους, η Πολυνίκη και ο Νικόλας. Όπου είναι ένα μεγάλο σπίτι και έξω ο γιος, τον οποίο τον εξολοθρεύουμε μένοντας στο σπίτι. Αυτή είναι η ζωγραφιά του Νικόλα. Και για να δούμε τι μας έστειλε η Πολυνίκη. Κάτι αντίστοιχο. Ναι, και σε αυτό το σπίτι υπάρχει και πολύ αγάπη. Είδες, έχει μια τεράστια φουσκωτή καρδιά γύρω-γύρω. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά! Η επόμενη ζωγραφιά μας έρχεται από μακριά, από την Οδυσσό της Ουκρανίας. Πω! Και βλέπω τα δύο σπίτια μας και μάλιστα η Άννα Μαρία που μας τη στέλνει λέει θα έρθω να σας δω. Αχ, μακάρι! Λοιπόν, η επόμενη ζωγραφιά, Λικούργο, είναι αφιερωμένη εξαιρετικά. Μας την έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος και είναι πολύ ιδιαίτερη, ξέρεις γιατί. Κάτι μπορώ να φανταστώ, για πες. Ο Γιώργος ο φίλος μας έχει αχρωματοψία, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα χρώματα. Οπότε γι' αυτόν όλοι οι μαρκαδόροι είναι ίδιοι. Ζωγράφισε λοιπόν ένα ροζ πάνθυρα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Να σου πω, μ' αρέσει πιο πολύ αυτός ο ροζ πάνθυρας, ο οποίος είναι μπλε πάνθυρας. Αμέ, του πάει πιο πολύ, μη σου πω. Έτσι είναι η ζωγραφική. Ό,τι χρώμα θες, βάζεις. Πολύ μου αρέσει. Μπράβο, Γιώργο! Μπράβο, Γιώργο! Συνέχισε να ζωγραφίζεις, γιατί την αγαπάς πολύ τη ζωγραφική και φαίνεται. Λοιπόν, η επόμενη ζωγραφιά είναι της Χριστίνας, αν βλέπω καλά, και αγαντού μας έχει πετύχει πάρα πολύ, Το χέρι της πιάνει από ό,τι βλέπω. Κοίτα, κοίτα! Έχει πετύχει το μαλλί μου, ειδικά εδώ, έτσι που κάνει αυτό το πάνω το έτσι. Βέβαια, τώρα είμαι λίγο ακούρευτος, αλλά δεν πειράζει. Να, ορίστε, το πετυχαίνω εγώ λίγο εδώ. Όχι, πρέπει να κουρευτώ. Τι να κάνω. Είναι τα πορτρέτα μας, Λικούργο. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Και η επόμενη ζωγραφιά είναι του αδερφού της Χριστίνας, του Θωμά. Και αν βλέπω καλά, είναι ένα ωραίο αρκουδάκι, σωστά? Ναι, ο Μπόμπος. Στον οποίο, Θωμά, να στείλουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα. Η επόμενη ζωγραφιά, αν μπορώ να κρίνω έτσι από τη μύτη και από την ουρά, είναι ένας λύκος, αγαντού. Θα σου πω, ο Γιώργος μας έχει ζωγραφίσει ή ένα λύκο ή ένα ποντικάκι. Δεν είμαι σίγουρη. Είναι όμως πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά, γιατί κουβαλάει και κάτι στην πλάτη αυτό το λυκοποντικάκι. Και η επόμενη ζωγραφιά είναι της Μαριάννας, της αδερφής του Γιώργου. Η οποία και εκείνη, από ό,τι βλέπω, ποντικάκι έχει κάνει. Μάλλον ποντικάκι ήταν και το προηγούμενο, Ζωγράφισαν δύο ποντικάκια λοιπόν τα δύο αδέρφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και η επόμενη ζωγραφιά έρχεται από την Πτώλη Λεμαΐδα, από τη φίλη μας τη Χρυσούλα. Και έχει ζωγραφίσει εσένα, εμένα, τη Ζουμπιζού, τη Λόλο, όλο τον κόσμο, τον Έκτορα, τη Ρόζη, όλους θα κατουβλεπείς. Καταπληκτική ζωγραφιά και με μεγάλη λεπτομέρεια, Στα χείλια, στα κορδόνια, στα παπούτσια, στα μαγουλάκια. Τα κορίτσια έχουν πολύ λεπτομέρεια. Σε ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Τι ζωγράφισε εδώ η Νίκη, Ακαντού. Βλέπεις ότι σε αυτή τη ζωγραφιά παίζω μπάλα. Και μάλιστα όχι απλά παίζω μπάλα, είναι το τέρμα μπροστά μου. Είμαι έτοιμος να σκοράρω και να κάνω ένα γυριστό ψαλί. Τάκου! Νομίζω ότι αυτή τη ζωγραφιά η Νίκη την αφιερώνει. Γιατί κερδίζεις άλλωστε. Από ό,τι μας λέει είναι αγώνας ποδοσφαίρου, τα ζουζούνια νίκησαν. Και εγώ είμαι στην κερκίδα και φωνάζω Λικούργος. Μπράβο, Ακαντού! Μπράβο! Θα βάλω πολλά γκολ σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη. Αχ, και μία καλοκαιρινή θαλασσινή ζωγραφιά από το φίλο μας τον Άγγελο. Έχει φτιάξει ένα καράβι το οποίο έχει κατεβασμένη την. Πώς το λένε αυτό, Λικούργο, που πέφτει για να μπουν τα αυτοκίνητα? Τη ράμπα, Ακαντού. Τη ράμπα, ναι, κόλλησε. Έχει κατεβασμένη τη ράμπα και ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα πάνω στο καράβι. Πάρα πολύ ωραία ζωγραφιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Εδώ τι έχουμε, Ακαντού, από την Αριάδνη. Βλέπω και μια ζωγραφιά και δίπλα ένα καλαθάκι.
Είναι και ζωγραφιά και κατασκευή. Στη ζωγραφιά είμαστε εμείς σε μία γόντολα ή σε μία βάρκα, δεν είμαι σίγουρη. Βλέπεις, είσαι και εσύ και εγώ. Γόντολα, γόντολα, θα σε πάω μια μέρα στη Βενετία σε ένα κανάλι, σε μια γόντολα, καντού. Αχ, τι ωραία. Όπως τότε που είχαμε πάει στη Βενετία παλιά, θυμάσαι, τα Χριστούγεννα εκείνα. Όλα τα θυμάμαι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριάδνη. Και πάμε στην Αθήνα, όπου έχει κάνει μια έτσι υπεργαλαξιακή, δηλαδή συμπαντική ζωγραφιά, θα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι? Κοίτα, έχει κάνει το διάστημα, έχει κάνει τη γη όπως φαίνεται από το φεγγάρι. Και μερικά πεφταστέρια. Πολύ ωραία είναι. Μπράβο, Αθηνά. Και η επόμενη ζωγραφιά είναι από τη φίλη μας την Κορίνα. Λικούργο, κάνουμε κούνια. Ναι, καυτό κοίταζα κι εγώ. Είμαστε σε ένα πάρκο και κάνουμε κούνιες. Και έχουμε και μια καρδιά εκεί στη μέση και μερικά σπίτια και ουράνια τόξα. Και είναι και ο Έκτορας Κυρώζη και όλοι είναι. Πολύ μ' αρέσει. Και έχουν και μια φίλη ανάμεσά τους. Τη Λαγουδίτσα. Σε ευχαριστούμε, Κορίνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κατασκευή από τη Βέρα. Με χαρτόνι από ό,τι βλέπω και έχει κάνει πολλά ωραία φρουτάκια. Μερικά είναι και εξωτικά. Ε, αυτό δεν είναι ανανάς? Έχει έναν ανανά, μια ντομάτα, μια μελιτζάνα, μια φράουλα και ένα καρπούζι και μας έρχεται καλό καλοκαίρι. Σήμερα με τις ζωγραφιές Λικούργο έχουμε περάσει όλες τις εποχές. Πάσχα, Άνοιξη, Χειμώνα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι με τα φρούτα, τέλεια! Ευχαριστούμε, Βέρα! Λοιπόν, εδώ τι βλέπω, Ακαντού? Είναι από τη Χαρά αυτή, ας το πούμε, κολλάζ, ναι. Και είναι εσύ, εγώ, στη μέση είναι η Χαρά και παίζουμε με μία μπάλα, σωστά? Ναι, αλλά ξέρεις τι μ' αρέσει, δεν είναι ακριβώς ζωγραφιά. Είναι οι φιγούρες μας. Έχει κόψει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω τις φιγούρες μας και είμαστε εμείς. Και πάρα πολύ ωραία. Φοράμε και τα ακουστικά μας. Έχεις δίκιο. Να τα, τα βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά. Λοιπόν, η επόμενη ζωγραφιά έρχεται από την Κρήτη, από το φίλο μας τον Γιώργο. Και έχει ζωγραφίσει, να σου πω ότι είναι Λικούργο. Νομίζω είναι καταλαβαίνω. Για πες. Λοιπόν, μήπως είναι ο Γιώργος που είναι εκεί έξω από το σπίτι και φωνάζει σε έναν τράγο? Δεν είναι τράγος, είναι το κατσικάκι του που είναι φίλο του Γιώργου και τον λένε Κωνσταντίνο. Α, στον Κωνσταντί φωνάζει! Και τι φωνάζει στον Κωνσταντί που είναι εκεί το κατσικάκι? Του φωνάζει, Κωνσταντί, θα μπει στο σπίτι! Και του λέει ο Κωνσταντής, μπε, μπε. Αλλά ο Γιώργος δεν τον αφήνει να μπε, γιατί κάθεται στο σπίτι και μένει σπίτι. Έτσι δεν είναι? Παίζουν έξω από το σπίτι, μια χαρά! Ευχαριστούμε, Γιώργο! Λοιπόν, η Αμαλία εδώ μας έχει στείλει μια πολύ ιδιαίτερη ζωγραφιά. Και το λέω ιδιαίτερη γιατί μας έχει ζωγραφίσει σε διαφορετικές έτσι χρονικές στιγμές από ό,τι φαίνεται. Στο ένα χαρτί είσαι εσύ, που νομίζω ότι κάνεις γυμναστική. Ναι. Στο άλλο χαρτί είμαι εγώ, που και εμένα έχει κίνηση η ζωγραφιά μου. Βλέπεις, νομίζω ότι χορεύω. Και έχει βάλει τις δύο ζωγραφίες μαζί και μας τις έχει στείλει. Καταπληκτικό! Ευχαριστούμε λοιπόν, Αμαλία! Και πάμε στην επόμενη που είναι η ζωγραφιά του Γεράσιμου και μας τη στέλνει από τη Ζυρίχη, στην Ελβετία. Ναι. Για να δω λοιπόν, είναι δύο σπίτια, σωστά? Ναι, γιατί όπως βλέπεις, Λικούργο, και στην Ελβετία μένουνε σπίτι. Παντού μένουνε σπίτια, Καντού. Αυτός είναι ο σκοπός, να μείνουμε όλοι σε όλη τη γη στο σπίτι. Ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Όπα. Ακαντού, αυτή η ζωγραφιά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί βλέπω σπίτια, βλέπω κάστρα, βλέπω φρούρια, σημαίες και κυρίως βλέπω δράκους! Ναι, Λικούργο, κοίτα, είμαστε ψηλά στο κάστρο, εκεί, σε εκείνο το παράθυρο που φαίνεται, εσύ και εγώ, και αυτός ο δράκος, να σου πω κάτι, νομίζω ότι δεν μας κάνει επίθεση, νομίζω ότι είναι εκεί για να μας φυλάει. Ναι, καλέ, πετάει εκεί γύρω-γύρω. Είναι καλός δράκος αυτός. Δεν είναι από αυτούς που πετάνε φωτιές και κάνουν τα φτερά τους έτσι και τα ανακατώνουν όλα. Όχι, είναι από τους καλούς. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και τελευταία ζωγραφιά για σήμερα από τη φίλη μας την Κλειό. Η οποία είναι πολύ καλοκαιρινή. Είναι ένα δειλινό στη θάλασσα. Υπομονή, Ακαντού, υπομονή! Έρχεται το καλοκαιράκι και θα βουτήξουμε στη θάλασσα και θα είμαστε κάτω από τις ομπρέλες όπως τις έχει ζωγραφίσει εδώ η Κλειό και στους κοκοφίνικες και όλα αυτά. Αχ, πάρα πολύ ωραία! Σε ευχαριστούμε, Κλειό, και ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά για τις ζωγραφιές τους, έτσι δεν είναι? Βέβαια! Λικούργο, να σου πω, τι λες? Πάμε να δούμε τη δραστηριότητα της ημέρας. Ω, σωστά! Η δραστηριότητα! Εσύ δεν τραβάς? Ναι.
Για να δούμε. Για κάνε, για κάνε. Ένα, δύο, τρία, stop! Τι γράμμα χαρτάκι, κίτρινο θα βάλω σήμερα. Τι ρωτάς? Γράψε ένα ποίημα. Γράψε ένα ποίημα, πω πω ακαντού. Δηλαδή τώρα με το που το πες, ας πούμε, με το που το πες, μου ήρθε έμπνευση. Για να γράψω ένα ποίημα, να το πω τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Και το μυαλό μου είναι θολό, πω 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 πω, πω 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 πω. Λυκούργο, μου φαίνεται ότι αυτό κάπου το έχω ξανακούσει, δεν νομίζω να είναι δικό σου. Δεν έχει σημασία, Καντού. Θα βάλουμε εμείς όρια στην έμπνευση και αν είναι δικό μου ή δικό του ή κάποιο άλλο. Δεν έχει σημασία. Σου είπα ένα ποίημα. Ναι. Λοιπόν, θα γράψω και το δικό μου και θα στο παρουσιάσω αύριο. Τι ωραία, τι ωραία. Τέλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, εσείς μην ξεχνάτε, μπορείτε να δείτε όλα μας τα επεισόδια στο Zuzumia TV Plus, τη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα. Εκεί μπορείτε να βρείτε παραπάνω από 250 ώρες με επεισόδια, εκπομπές και τα τραγούδια μας. Και όλα αυτά χωρίς διαφημίσεις. Ακριβώς. Μπείτε λοιπόν στο www.zuzumia.tv και πολύ απλά γίνετε συνδρομητές. Τέλεια. Ωραία. Πείμα, κάτσε Καντού. Έχω βάλει εδώ και τα... να σημειώσω κι ένα ακόμα. Λυκουργό. Ναι. Πάω σπίτι μου να συγκεντρωθώ και να σκεφτώ για να γράψω το ποίημα μου. Εντάξει, Κατού, μπορείς να συγκεντρωθείς. Εμένα που η έμπνευσή μου είναι ένα ποτάμι, είναι ένας χύμαρος, είναι μια πλημμύρα, ξεκινάω από τώρα. Άντε, τα λέμε! Αύριο το πρωί, πολλά φιλιά! Γεια! Καλώς ήρθατε στο Zuzumia TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Zuzumia TV. Zuzumia. Μπείτε τώρα στο zuzumia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Zuzumia TV Plus! Zuzumia.